Σε συναγερμό, οι φορείς της πόλης των Ιωαννίνων εξαιτίας της αύξησης του αριθμού των κρουσμάτων αλλά και της διασποράς που φαίνεται να υπάρχει. Ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ είναι σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ έχει ζητήσει ενημέρωση από το εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, αλλά και από τους άλλους φορείς που εμπλέκονται, ενώ δεν έχει καμία ειδική ενημέρωση, όπως είπε, από τον ΕΟΔΗ που έχει αναλάβει τη διαχείριση της πανδημίας του COVID-19. Η αναστάτωση μέρα με την ημέρα μεγαλώνει, ενώ ήδη 5 τμήματα σχολείων της πόλης είναι σε αναστολή λειτουργίας εξαιτίας κρουσμάτων σε μαθητές. Στον αριθμό αυτό έρχονται να προσθεθούν και τα κρούσματα σε ορεινό χωριό, αλλά και άλλα κρούσματα που είτε συνδέονται είτε όχι με γνωστή συρροή. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οδηγούμαστε σε διψήφιο νούμερο κρούσματων που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες. Η αύξηση των κρουσμάτων μπορεί ανά πάσα στιγμή να οδηγήσει στην ανακοίνωση περιοριστικών μέτρων για την περιοχή των Ιωαννίνων, κάτι που θα δυσκολέψει την καθημερινότητα όλων. Η μόνη λύση είναι η τήρηση των μέτρων από όλους και η συμμόρφωση υποδείξης των ειδικών για αποφυγή συνωστισμού και συγχρονισμού. Η αύξηση κρουσμάτων COVID-19 στην περιοχή μας οδήγησε το Δήμαρχο σε δημόσια έκκληση στους πολίτες αλλά και στους επιχειρηματίες, ώστε να αποφευθούν, όπως είπε, χαρακτηριστικά τα μέτρα στην περιοχή των Ιωαννίνων, που θα προκαλέσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις με πολλαπλές συνέπειες για όλους, αλλά και κυρίως για την τοπική μας οικονομία. Προτεραιότητα όμως για το Δήμαρχο, η ανθρώπινη ζωή. Να μην χαθούν ζωές, ήταν το μήνυμα που έστειλε προς όλους. Η περιοχή μας εισέρχεται σε μια δύσκολη φάση. Αυτό που με πολύ κόπο κατακτήσαμε όλους αυτούς τους μήνες, φαίνεται ότι προοδευτικά μπορεί να εξανεμιστεί. Όπως πολύ καλά ξέρετε, υπάρχει αυξανόμενος αριθμός κρουσμάτων τις τελευταίες μέρες στην πόλη μας με σημαντική διασπορά. Και αυτό σημαίνει ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πρώτα ως γιατρός και μετά ως δήμαρχος απευθύνω έκκληση στους συμπολίτες μας να ακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τους υγειονομικούς κανόνες. Κρατάμε αποστάσεις, χρησιμοποιούμε μάσκα ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους και όπου υπάρχει συνωστισμός, χρησιμοποιούμε αντισηπτικά. Απευθύνω μία έκκληση προς τους επιχειρηματίες. Ξέρω ότι αυτοί έχουν κουβαλήσει ένα πολύ βαρύ φορτίο όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Λέω για τους επιχειρηματίες κυρίως της εστίασης. Πρέπει και αυτοί να, στα μαγαζιά τους να προσπαθήσουν να τηρούνται με θρησκευτική ευλάβεια οι υγειονομικοί κανόνες. Στο επίκεντρο έθεσε και τις καταλήψεις ο Δήμαρχος, καθώς η ανησυχία για τη διασπορά του COVID-19 μεγαλώνει εξαιτίας της όλης κατάστασης όπως αυτή έχει διαμορφωθεί. Αρκετά σχολεία στην πόλη βρίσκονται υπό κατάληψη, είπε ο Δήμαρχος, και αναφέρθηκε στην κοινωνική ευθύνη. Οι καταλήψεις, είπε, αποτελούν ενδυνάμει εστίες μετάδοσης του ιού. Ο συνωστισμός, η συνύπαρξη πολλών ατόμων στον ίδιο χώρο χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, η είσοδος εξωσχολικών κατά τις βραδινές ώρες μπορεί να λειτουργήσουν, όπως ανέφερε ο κύριος Ελισάφ, ως υγειονομικές βόμβες. Αλλά οφείλω να απευθύνω την έκκλησή μου προς την νέα γενιά. Να αποφεύγουν τους περιττούς συνωστισμούς, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες, χωρίς να τηρούνται οι υγειονομικοί κανόνες. Και με αφορμή τις καταλήψεις στα σχολεία μας. Σήμερα είναι περίπου 10 σχολεία στο Δήμο μας υπό κατάληψη. Οι καταλήψεις μπορούν να αποτελέσουν μια υγειονομική βόμβα. Κυρίως γιατί συνωστίζονται πολλά άτομα χωρίς προφυλάξεις και πολλές φορές στις βραδινές ώρες έρχονται και εξωσχολικά άτομα. Απευθύνω λοιπόν έκκληση προς τα παιδιά μας, τα οποία πρέπει να καταλάβουν ότι οι καταλήψεις μπορεί να αποτελέσουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και για τους ίδιους, αλλά και για τους γονείς τους, τους γονείς και τους παππούδες τους. Απευθύνω έκκληση προς τους συλλόγους γονέων να συζητήσουν και να πείσουν τα παιδιά να σταματήσουν άμεσα τις καταλήψεις. Ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα. Είμαστε εδώ όλοι για να προσπαθήσουμε να λύσουμε όποια προβλήματα υπάρχουν. Όμως αυτή τη στιγμή προέχει η δημόσια υγεία. Προέχει η υγεία του καθένα από εμάς ξεχωριστά και όλων μαζί. Επομένως πρέπει όλοι μαζί, όλοι οι πολίτες αυτής της πόλης να προσπαθήσουμε περισσότερο για να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο επέκτασης, έτσι ώστε να μην υπάρχουν έκτακτα μέτρα και στην πόλη μας που μπορεί να έχουν ανυπολόγιστο κόστος. Και πέρα από το κόστος να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Το πολύτιμότερο αγαθό όλων είναι η ζωή
και επομένως πρέπει να την περιφρουρήσουμε με κάθε τρόπο. Κύριε Δημάρχε, είμαστε κοντά όμως σε αυτά τα έκτακτα μέτρα. Είναι στο τραπέζι ήδη αυτά τα έκτακτα μέτρα, γιατί σήμερα έχουμε διψήφιο νούμερο. Δεν ξέρουμε αν θα τα ανακοινώσει όλα ο ΔΥ φυσικά. Ξέρω ότι έχουμε περισσότερα κρούσματα σήμερα και γι' αυτό γίνεται και αυτή η συνάντηση μαζί σας για να ενημερώσουμε και να απευθύνω και ως γιατρός και ως δήμαρχος έκκληση προς τους συνδημότες μας. Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι να αποφύγουμε τα έκτακτα μέτρα. Διότι αν εφαρμοστούν τα έκτακτα μέτρα, αυτά θα έχει οδυνηρές συνέπειες και στην τοπική οικονομία και γενικότερα στη ζωή της πόλης. Κύριε Δημάρχε, να ακούσω κάτι. Έχετε κάποια επίσημη θεσμική ενημέρωση, είτε μέσω αυτοκτονίας των οργανισμών που διαχειρίζονται την κρίση, είτε μέσω της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, εάν υπάρχει ένα όριο από το οποίο μετά συζητάμε την υποδημένη? Εγώ δεν έχω τέτοια επίσημη ενημέρωση. Ζήτησα να έχω ενημέρωση και από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που υπάρχει και το εργαστήριο που κάνει την εξέταση των δειγμάτων και από την πολιτική προστασία της περιφέρειας. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει τέτοιο συγκεκριμένο όριο, αλλά επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει.